τους επιστρέφω, κύριε Λοβέρδο. Πρώτον, και το χέρι σας να το κουνάτε εκεί που σας παίρνουν. Όχι σε μένα. Όχι σε μένα. Όλοι, φυσικά και έχουμε δημοκρατία. Το που σου λέω. Καθίστε λίγο, κύριε. Άλλον κατήγγειλε ο ΙΕ για τη διαπόμπευση των οροθετικών και όχι εμένα. Καλά. Έτσι. Γι' αυτό το χεράκι να το κουνάς αλλού. Και επειδή, και εσύ κύριε είσαι υπουργέ... ψεύτης και συκοφάντης, και επειδή κάνατε τη... και επειδή είχατε τη συγκεκριμένη διαδρομή, γι' αυτό σας έστειλε ο ελληνικός λαός στη θέση που είστε τώρα. Για το... Λοιπόν... Εννοείται ότι ως υπουργός έχω το δικαίωμα να ελέγξω από έναν μηχανισμό τον οποίον... Εδώ, εδώ, σε μένα, ας το δικηγόρο. Σου χρειάζεται δικηγόρος, Τι κάνουμε διάλογο, λοιπόν, κύριε Υπουργέ. Εννοείται ότι ως πολιτικός προϊστάμενος, κατά τη γνώμη σου, και για την νομιμότητα... Κύριε Γεωργιάδη, μην διακόπτε, σας παρακαλώ. Λοιπόν, εννοείται ότι είχα... το δικαίωμα να δω αν εφάρμοσαν. Κύριε Γεωργιάδη, σας παρακαλώ. Το οποίο τους είπα. Σας παρακαλώ. Εννοείται. Κύριε Πολάκη, κύριε Υπουργέ, ολοκληρώστε, παρακαλώ. Τι είσαι, κάνα σταγματάρχης, μοιράζεις φυλακές. Κύριε Γεωργιάδη, καθίστε, σας παρακαλώ. Λοιπόν, άκουσε, καθίστε, κύριε Γεωργιάδη. Ποιο αξίζει και σε κύριε Γεωργιάδη, παρεκτρέπεστε. Άκουσε. Παρεκτρέπεστε. Γεωργιάδη. Λοιπόν, άκουσε. Εννοείται, το επαναλαμβάνω και θα ακουστεί, όσο και αν δεν αρέσει. Εννοείται ότι ζήτησα να δω τον κατάλογο της μοριοδότησης. Περίμενε. Δεν κρύβω τίποτα ακόμη, να δεν στεροχωράσω. Ζήτησα τον κατάλογο της μοριοδότησης. Και φαινόταν πασιφανώς ότι δεν εφάρμοσαν τα κριτήρια του ΑΣΕΠ. Ζητήσαμε λοιπόν τους φακέλους για να δούμε, κατά τη γνώμη σου λάθος. Όχι, θα αφήσω τον παρακρατικό, μηχανισμό που είχατε στήσει. Καλά. Για να διορίσει με τον ίδιο τρόπο. Κύριε Υπουργέ, κλείστε, σας παρακαλώ. Αυτό πρέπει να ακουστεί. Εννοείται πως δεν θα αφήναμε τον παρακρατικό μηχανισμό τον οποίον είχαν στήσει εκεί μέσα 20 χρόνια να διορίσει με τον τρόπο, όχι, το Διοικητικό Συμβούλιο, ας τον κουρουπλίουρε, και σταμάτα, να μην μιλήσουμε για τους προηγούμενους. Λοιπόν, εννοείται ότι, ναι, αλλά το ξέρουμε. Πρέπει εμείς να. Κύριε Γεωργιάδη, σας παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, λοιπόν, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ. Ο παρακρατικός μηχανισμός είναι ένα πράγμα που υπάρχει εκεί μέσα από το 1994. Έχει εξυπηρετήσει και το δικό σας μηχανισμό και το μηχανισμό του ΠΑΣΟΚ που κυβερνούσε εκείνα τα χρόνια. Όπως ξέρεις και αν έχεις διαβάσει και καθόλου, υπάρχει και η αυτονόμηση των μηχανισμών και πρέπει κάποια διοικητικά συμβούλια να ανταποκρίνονται στο πολιτικό σχέδιο που έχει πολιτική ηγεσία. Όταν λοιπόν τους λες εφαρμόστε απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία παραπέμπει κάποιους ανθρώπους για κακουργήματα και δεν το εφαρμόζουν. Για διάφορους λόγους. Μπορεί να φοβηθήκαν. Μπορεί να το εκτίμησαν διαφορετικά. Εμείς θα συγκρουστούμε με αυτό το πράγμα. Πάρτε το χαμπάρι. Είτε αρέσει, καλώς, είτε αρέσει. Καλώς. Εμείς με αυτό. Κλείστε, κύριε Υπουργέ. Κλείστε, κύριε Υπουργέ. Θα το αλλάξουμε. Και εννοείται ότι δεν θα αφήναμε να διορίσουν με 88 λάθη στους 215. Καλώς, κύριε Υπουργέ. Σας παρακαλώ. Αυτό κάνανε. Και αυτό δεν λέτε. Και ο κατάλογος, ναι, εμείς τα βρήκαμε. Υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου. Και όταν ξανακάτσανε και το είδανε, ο πίνακας ο οποίος καταλήχθηκε ήταν κατά 100% αυτός ο οποίος, ναι, διορθώσαμε εμείς. Και μην έχετε τέτοιες αυταπάτες. Ο διαγωνισμός δεν θα ακυρωθεί. Έχω δουλέψει 12 χρόνια σε... Ναι, αλλά σας παρακαλώ, κλείστε, κύριε Υπουργέ. Έχω πραγματική ευαισθησία για τις μονάδες και όχι ψεύτικη και πελατειακή που έχετε εσείς. Το ξέρω πολύ καλά. Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ. Έχουμε 120 κρεβάτια δημοσιογραφίας. Καλώς. Όχι 60. Πολύ σύντομα, κύριε Γεωργιάδη. Έγινε. Πολύ σύντομα, κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ. Σε περίπου 20-25 μέρες θα ανοίξουν. Έτσι. Εδώ θα ξανά. Ναι. Εδώ. Θα ξαναβρεθούμε όμως. Καλά. Θα ξαναβρεθούμε. Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ. Θα
Εάν τους έχουμε δύο. Κύριε Γεωργιάδη, τι κάνουμε τώρα. Θα παραιτηθείτε από βουλευτής. Εσείς θα παραιτηθείτε από βουλευτής. Εσείς θα παραιτηθείτε από βουλευτής. Κύριε Υπουργέ. Εσείς θα παραιτηθείς από βουλευτής. Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Εγώ. Και θα τα ανοίξουμε. Έγινε. Και θα τα ανοίξουμε και δεν θα παραιτηθούν. Έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση. Εσύ που θα κρυφτείς. Εσύ που θα κρυφτείς. Έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέξτε το σημείο αυτό να λύσουμε τη συνεδρίαση. Με τη συνένωση του σώματος λύει τη συνεδρίαση για σήμερα, Κυριακή 8 Μαΐου 2016 και ώρα 10 το πρωί.